Πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα με τις αυξήσεις των συντάξεων από 1η-1η-2023. Κύριε Τσουκάλα, σας ακούμε. Λοιπόν, είναι ψηφισμένο ότι το 23 ξεπαγώνουν οι συντάξεις. Ναι. Άρα περιμένουμε να δούμε. Υπάρχει ένας τύπος υπολογισμού. Πόσο καιρό μετά? Από το 2010 δεν έχουμε δει ξανά αύξηση με την έννοια από της οριζόντιας. Από όταν πρωτομπήκαμε στο μνημόνιο δηλαδή. Ακριβώς. Της οριζόντιας. Δηλαδή είχαμε δει κάποιες αυξήσεις με την 13η σύνταξη το 2019 που μετά καταργήθηκε. Είχαμε δει την αύξηση του νόμου Βρούτσι για εκείνους που έχουν πάνω από 30 χρόνια ασφάλισης, η οποία όμως είχε κάποια κριτήρια, δηλαδή αφορούσε ένα μέρος των συνταξιούχων. Τώρα έχουμε μια οριζόντια διαδικασία αυξήσεων. Βέβαια, ένα πολύ μεγάλο μέρος δεν θα δει αύξηση. Γιατί επειδή μετά τον επανεπολογισμό που έγινε το 19 και το 21 υπάρχει η λεγόμενη προσωπική διαφορά, δηλαδή εκείνοι που λαμβάνανε πριν το 16 σύνταξη, έτσι, κρατήσανε αυτή τη σύνταξη ενώ επανυπολογίστηκε. Άρα θα γίνεται συμψηφισμός. Άρα υπάρχει ένα κουτάκι που λέγεται προσωπική διαφορά. Αν λοιπόν η αύξηση που θα δούνε τώρα είναι μικρότερη από την προσωπική διαφορά, θα μειώνεται μεν λογιστικά η προσωπική διαφορά, αλλά στην πράξη δεν θα βλέπουν αύξηση. Για να δούμε μερικά παραδείγματα να το καταλάβουμε. Είναι κατά τη μεγαλύτερη από την προσωπική διαφορά, το υπερβάλλον ποσό θα το λαμβάνουν σαν αύξηση. Αν δεν είχαν προσωπική διαφορά, για παράδειγμα, ήταν χαμηλοσυνταξιούχοι ή ήταν τα ποτέ, τα ΠΔΕΗ που ήταν αυξήσει και θα δουν πάλι αύξηση ολόκληρη, θα δουν ολόκληρη. Εδώ όπως θα βλέπουμε μια περίπτωση, ένα παράδειγμα με 1.000 ευρώ μεικτά, πριν από τον νόμο Κατρούγκαλου, δεν έχει αύξηση. Πριν τον νόμο Κατρούγκαλου. Με τον νόμο Κατρούγκαλου πήγε στα 900, αλλά δεν μειώθηκε στην πράξη, συνέχισε να παίρνει 1.000. Τα 100 όμως έγιναν προσωπική διαφορά ως τμήμα. Αν λοιπόν έχουμε μια αύξηση 45 με 50 ευρώ, επειδή είναι μικρότερη των 100 ευρώ που είναι η προσωπική διαφορά, δεν θα δει πραγματική αύξηση στην τσέπη του. Θα δει να μειώνεται η προσωπική διαφορά και θα ελπίζει ότι κάποτε, αν συνεχιστούν οι αυξήσεις, όταν φτάσει να υπερβεί την προσωπική διαφορά, θα δείτε να. Αυξήσεις θα πρέπει να συνεχίζονται κάθε χρόνο. Μην γίνει καμιά στραβή και σταματήσουμε. Ναι, και γι' αυτό προσέχουμε να μην γυρίσουμε στα αυτά που ξέραμε, έτσι. Πάμε να δούμε. Αν έπαιρνε 1.200 ευρώ λοιπόν μεικτά. Που έχουν επιστροφή. Και πριν πήγαινε στα 1.160 μεικτά με τον επανυπολογισμό. Άρα κράτησε μια προσωπική διαφορά 40 ευρώ. Ναι. Εκεί είναι μεν 40, είναι η αύξηση 11 ευρώ, διότι φτάνει συνολικά να υπερβαίνει περίπου στα 51 ευρώ. 51 πλήν 40 μένουν τα 11 ευρώ, άρα αυτό θα δει σαν αύξηση. Άλλο παράδειγμα τώρα, 600 ευρώ μεικτά προ νόμου Κατρούγκαλου και δεν είχε προσωπική διαφορά. Οι χαμηλές συντάξεις δεν είχαν προσωπική διαφορά, δεν είχαν μείωση μεγάλη με τον επανυπολογισμό. Αλλά εκεί, και τα 1.000 ευρώ δεν είναι μεγάλη σύνταξη. Απλά τους είπε ο νόμος Κατρούγκαλου ότι και πολλά παίρνατε. Έτσι. Και για να μην σας τα κόψω τελείως, άντε να αφήσουμε μια προσωπική διαφορά. Θα κρατάω προσωπική διαφορά. Ναι. Γιατί με τον νόμο Κατρούγκαλου δεν έγιναν μειώσεις στις παλιές κύριες συντάξεις. Έγιναν μόνο στις νέες κύριες, στις παλιές, με το ζήτημα της προσωπικής διαφοράς κρατήθηκαν στο σημείο αυτό. Ακριβώς. Το δωράκι. Τώρα, έχουμε εδώ 1.300 ευρώ με τον νόμο Κατρούγκαλου. Πριν με τον επανυπολογισμό άλλαξε, είναι 58,5 ευρώ η αύξηση. Είναι το μεγαλύτερο ποσό που έχουμε. Μπορεί δει. Να είναι παραπάνω. Μπορεί να είναι παραπάνω. Εδώ είναι παράδειγματα ενδεικτικά. Ένα παράδειγμα είναι. Υπάρχουν, για παράδειγμα, άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να παίρνουν 2.000 ευρώ σύνταξη, η οποία να έχει βγει με τον νόμο Κατρούγκαλου, γιατί ο νόμος Κατρούγκαλου τις συντάξεις εκείνων που έδιναν πιο μεγάλες εισφορές, τα ποτέ, ΔΕΗ, εθνική ή παράλληλη ασφάλιση, δίνει πιο μεγάλες συντάξεις από τον προηγούμενο άρα νόμο. Άρα θα δουν μηνιαίως μεγαλύτερα ποσά αύξηση. Μπορεί να δουν μια αύξηση που να φτάνει 5% στα 2.000 και 100 ευρώ. Μάλιστα. Εδώ έχουμε παραδείγματα τα οποία είναι τα πιο μεσαία. Αυτά που αφορούν τον πιο πολύ κόσμο. Σωστό. Άρα υπάρχουν και άνθρωποι που θα δουν πολύ μεγάλη αύξηση, πάνω από 100 ευρώ, 150 ευρώ ενδεχομένως. Δεν θα είναι όμως αυτή η πλειοψηφία. Κύριε Φραγιαδάκη. Οι μεσαίες συντάξεις, επειδή είχαν προσωπική διαφορά, θα έχουν την πιο μικρή αύξηση. Οι μικρές θα έχουν μια πιο σημαντική ποσοστιαία, μικρή σε ακέραιο νούμερο, και οι αρκετά μεγάλες, γιατί εκεί ενισχύονται όσοι είχαν μεγάλες φορές. Από 1η-1η του 2023, λοιπόν, για πρώτη φορά μετά το 2010.